καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ντύθηκα, στολίστηκα, ετοιμάστηκα, έβαλα κραγιόν ίσα ίσα για την εισαγωγή αυτού του βίντεο. Μόνο για εσάς, ναι. Και κολλιέ έχω βάλει. Καλά, άστο. Είναι η ρίζα μου, τα λευκά μου, τα μαλλιά μου, μια αδιανόητη αστειότητα που δεν ξέρω πού θα με βγάλει μέχρι το τέλος αυτής της καραντίνας. Είναι. Είμαι σούπερ ενθουσιασμένη για αυτό το βίντεο το σημερινό. Είμαι. Θα κάτσω εγώ τώρα έτσι μετά όπως είμαι να μοντάρω και να τελειώσω το βίντεο. Θα τα κάνω όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αγαπήσαμε όλοι τόσο πολύ την ζωγραφική αυτές τις ημέρες. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και αποδοχή. Διάφορα πράγματα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα highlights θα σας δείξω και προσπαθώ και να μην επαναλαμβάνομαι. Γιατί είναι πολύ το περιεχόμενο που υπάρχει στο ίντερνετ αυτές τις μέρες και καλά κάνει, γιατί όλοι θέλουμε να ξεχαστούμε και να δούμε διάφορα. Οπότε προσπαθώ και να μην επαναλαμβάνομαι. Στο βίντεο που ακολουθεί, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, θα ξεκινήσουμε με το πιο δημιουργικό πράγμα και αυτό που με κέρδισε περισσότερο από όλα, που δεν είναι άλλο από τα μαθήματα ισπανικών που ξεκίνησα από το ίντερνετ. Δωρεάν. Δείτε. Gobierno Dominicano. Al servicio de la gente. Centro de información gubernamental. Ας το ξαναπιάσω. Work from home tip 22. Η πρόταση είναι challenge yourself to learn something new. 1, 2, 3, 4, 5. Blue, bla, flu, flag. Good job. Thank you. Είμαι ο Joy Tribbiani, γιατί έχω ξεκινήσει εδώ και 5 μέρες τα ισπανικά, στο Duolingo. Είναι ένα application που είναι δωρεάν and not sponsored και μαθαίνουμε κάποια ισπανικά και μπαίνουμε κάθε μέρα και μαθαίνουμε... Μα τι είναι αυτό στο κεφάλι μου εδώ πέρα, καλέ, έχω τρελαθεί και εγώ τελείω. Είμαι στα lesson 3 από τα 5 για το intro μου, The Boy. The Boy είναι El Niño. El Niño, La Niña. Σωστά. Translate the bread. The bread is... El pan y la pan. Είναι θηλυκό ή αρσενικό. Πω, πω, μας γάμεις. Είναι el pan, είναι αρσενικό. Tú comes pan. Τρως ψωμί. Κάνω level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Η ώρα είναι 12. Α, έχω ξυπνήσει 7 η ώρα το πρωί. Γι' αυτό νιστάζω. Να κάνω τα μαθήματά μου, να πάω να πέσω. Hola, buenos días. Gracias, buenas noches. Και μια μούτζα βέβαια βγαίνει από το κινητό. Mucho gusto. Mucho gusto, σημαίνει χάρηκα, nice to meet you. Χάρηκα που σε γνώρισα. Πάμε να συνεχίσουμε με φράσεις. Φύγαμε. De nada, Juan. Σημαίνει you're welcome, Juan. I'm sorry, είναι το lo siento. Yes, please. Sí, por favor. Lo siento. Lo siento. Perdón. Por favor, no. Σας παρακαλώ, όχι. Por favor, no. De nada. You're welcome. Δεν κάνει τίποτα. Τίποτα, τίποτα. De nada. You completed 20 lessons with no mistakes. Το μικροφωνάκι είναι αυτό. Μικρό μικροφωνάκι. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένες φράσεις. Yo necesito un taxi. I need a taxi. Yo necesito un teléfono. Yo tengo un pasaporte. Yo tengo... Tengo la camisa negra, remana punterara. Yo tengo un pasaporte, σημαίνει I have a passport. The taxi is here. Taxi está aquí. El taxi está aquí. El taxi está aquí. Απογοητεύτηκε και η κυρία. Donde. Τι σημαίνει donde. Where. When. Donde. Donde estás, donde estás, Yolanda. Que pasó, que pasó, Yolanda. Te busqué, te busqué, Yolanda. Llores, llores, Yolanda. Para repetir todo, papi, papu, güey. Mi pasaporte está en el hotel.
Mi pasaporte está en el hotel. My passport is at the hotel. Κάνουμε και όλοι γυμναστικές, έλεος. Αυτή την εβδομάδα δεν... Donde está el hospital? Μακριά από εμάς. Που εμένα θα μου χρειαζόταν στην Ισπανία το donde está el hospital, γιατί είχα πάθει μια συγκλονιστική γαστρεντερίτιδα. Παραδός περσόνας. Παραδός. Παραδοσού, λοιπόν. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Κατόρτες! The fish is el pescado. Γι' αυτό είμαι pescaterian. El queso, το τυρί. El sandwich. Το sandwich. The juice. El jugo. El jugo. El jugo. Σαν να έχεις πνιγεί είναι κάπως. Σαν να βήχεις. El jugo. Donde está tu pasaporte? Μιλάω ισπανικά! Μιλάω ισπανικά! Συνεννοούμε εγώ αυτή τη στιγμή. Βέβαια, θα σας είμαι ειλικρινής, τη μελέτη μου αυτή των ισπανικών που είδατε ότι τα έχω πάει εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Την διακόπτει συχνά η φάση διαφημίσεις που παίζουν στο κινητό όταν έχεις ένα free application, ρίχνει και κάποιες διαφημίσεις εκεί ανάμεσα. Τι κάνεις τότε, χαζεύεις κάτι της. Εγώ χθες χάζεψα περισσότερο, ψήσε καθένα θα πω, ευτυχείτε από ότι ίσως θα έπρεπε. Πέρασα τέλεια όμως. Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής. Sin azúcar, por favor. Χωρίς ζάχαρη, παρακαλώ. Un vaso de agua. Ναι, παιδερά, δεν έχει καμιά ζωή να πούμε ότι τη χαλάσαμε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τα έχει η παιδερά μου τα παιδιά με τίποτα. Το είναι αυτή η ιστορία σου? Όχι, όχι. Α, συνέχισε, ναι. Δεν θέλω να τα αφήσω εκεί τα παιδιά. Και δεν θέλω και να τις περάσει και όλες τις πεθεράς μου, όπως και η μαμά μου δεν θέλει να τις περάσει τις πεθεράς μου. Και μπορώ να σας πω ότι τα ίδια ακριβώς μου είχε κάνει και στα βαφτίσια των παιδιών. Δηλαδή έχω δώσει... Μη θυμηθώ και τα βαφτίσια. Μη θυμηθώ και τα βαφτίσια. Που μου τα έχει κάνει έτσι. Μην τρελαθώ. Un café sin azúcar. Εκάπ. Una vaso. Oh! Μπερδεύτηκα, είναι una taza. Un café con azúcar. Εκάπ. Τάσα. Είδες όμως το cup που είναι η κούπα. Εμείς έχουμε το τάσα, έχουμε τασάκι, που όπως ξέρω βέβαια είναι τουρκικό το τασάκι, αλλά που είναι σαν πια χαμηλή κούπα που ρίχνει μέσα. Τόσο. Αλλά είμαστε αλληλένδετοι και συνδεδεμένοι. Γι' αυτό να συνδεθεί και η κυρία με την πεθερά της και να ξεχάσει τι έγινε τώρα στα βαφτίσια. Δεν βλέπεις, κυρία μου, εδώ τι γίνεται, θα θυμάσαι πώς πήγαν τα βαφτίσια έτσι. Εντάξει. Δεν είχαμε και θέματα να ασχοληθούμε τότε. Τι έγινε, ο κουντάρας τι απάντησε? Και τα κοτόπουλα τα τρως καλά? Και τώρα είναι η γυναίκα βλάκα, μα δεν τρέφεσαι λίγο? Βγαίνει και δεν θάσος και το θάρρος να βγαίνει στην τηλεόραση και να λες τη γυναίκα βλάχα. Η γυναίκα είναι αξιοπρεπής και εγώ από χωριό είμαι. Και είμαι περήφανη που είμαι από χωριό και σε λίγες μέρες, αν μπορέσω να φύγω, θα φύγω να πάω να πάρω το αυγό. Μη το λέτε καλέ αυτό στην τηλεόραση. Στο σπίτι μας θα κάνουμε όλη Πάσχα. Έγλεος. Κυρία Γεωργία, βάλτε λίγο μια άλλη τελεία για να καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Να ακούσουμε παρακαλώ και την Έλλη. Νέλη μου. Εντάξει, δεν θεωρώ βρε παιδιά ότι έγινε. Νέλη μου. Εντάξει, όσο και δεν έχω μάθει από τη μαμά που είναι μοντέρνα, μου κακοφαίνεται. Αυτό το μοντέρνα τι σημαίνει βρε κορίτσι μου? Μοντέρνα, σημαίνει ό,τι θέλει. Α, η μαμά της Νέλης κάνει και γιόγκα. Α, γι' αυτό είναι μοντέρνα. Πω πω και η κυρία Γεωργία, 53 ετών, έξαλλη την έκανε. Αχ, θα πάω. Κοντομάτε. Yo necesito pagar. Τώρα αυτός κάτι χρειάζεται. Εγώ χρειάζομαι. Yo necesito pagar. Τι είναι το παγκάρ? Α, το pay. Παγκάρ. Παγκάρ. Παγκάρι. Στο παγκάρι. Τι σημαίνει το παγκάρι? Παγκάρι. Το λογαριασμό παρακαλώ. La
κουέντα. Εντάξει ρε παιδί μου, έγραψα το κουέντα με Q αντί για C. Δεν είναι τώρα να τρελάθω. Μην πάρω τηλέφωνο κι εγώ την καινούριο και ας πούμε πω δεν με στηρίζει καθόλου. Τι? Πού δημιουργείται τώρα το πρόβλημα? Δεν μπορεί μια γιαγιά να κάνει γιόγκα? Όλοι εμείς να βοηθήσουμε αυτό το πλοίο, το καράβι που λέγεται Ελλάς, να περάσει αυτή την τρικυμία. Τη Σκόπελο. Τα παιδιά σου θα τα αφήσεις στο χωριό με την πεθερά σου. Ωραία. Πείτε μου εσείς τι θα κάνω. Όχι, αυτά πιο ευτυχή από ό,τι θα είναι με τη μαμά σου. Άμα το λέει η κυρία Μημαρίδου. Δει. Είναι το ότι τα παιδιά μου δεν θα έχουν την τύχη να μεγαλώσουν όπως μεγάλωσα εγώ. Δηλαδή να παίζουν με κόντες, να ταΐζουν τα γουρουνάκια, τα πιτσούνια, τα περιστέρια, τα πινέλια και να παίζουν. Στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι μεγάλωσε, όχι απλά στο χωριό. Εγώ βλέπω τα παιδιά που μεγαλώσαν στην Αθήνα και τα λυπάμαι. Καλά, εντάξει, καλά ήταν, οκ. Okay. Το μεγαλύτερο μου επίτευγμα της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ότι επιτέλους έκανα ένα mini makeover wall decoration στο σαλόνι μου. Ένα στίχος είναι που του κρέμασα κάτι καδράκια. Μακάρι να ήταν τόσο απλό όσο το ακούσατε. Εγώ όμως έκανα διάφορες μαθηματικές πράξεις. Είχα διάφορα ατυχήματα που συνέβησαν ταυτόχρονα, θα δείτε. Γιατί ήθελα να είναι συγκεκριμένος ο τρόπος, τάρα. Μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Το κοιτάω τώρα εδώ που είναι, γι' αυτό το χαζεύω, παιδί μου, μωρέ. Και θα σας δείξω πώς ακριβώς το έκανα. Ήταν κάτι που θέλω να κάνω. Είμαι σε αυτό το σπίτι εδώ τώρα, εδώ που κατοικώ, 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο τώρα ήθελα να κρεμάσω αυτά τα καδράκια στο σαλόνι. Guess πότε συνέβη αυτό. Ωραία. Αυτός εδώ είναι ο τείχος, εδώ στο σαλόνι μου. Και λέω πάρα πολύ καιρό ότι θέλω να βάλω μια ταπετσαρία. Ψάχνω ταπετσαρίες, δεν βρίσκω. Αυτά μου φαίνεται πάρα πολύ άδειο γιατί είναι. Έχω κάτι εκατοντάδες καδράκια που αποφασίζω σήμερα ότι θα κρεμάσω. Οπότε θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Πάω να φέρω τα καδράκια μου. Δεν ήθελα να είμαι τόσο σκονισμένα. Μεγαλύτερη αλήθεια της ζωής που θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ κρεμασμένη σε κάποιο τοίχο. Some days I'm all about vegetables, green juice and working out. Other days I want to swim in ice cream, inhale donuts and be a koala. Εγώ στην καραντίνα. Μεράκι. When you do something with creativity or love, putting a piece of yourself into what you do. Μεράκι. Yes. Yes, please. There is no force more powerful than a woman determined to rise. Who runs the world? Girls. Who runs the world? Girls. Who runs this mother? Who runs this mother? Τα υπερ... πολύ. Το υπερ-mood της καραντίνας. I didn't see anyone today, so I'm wearing this again tomorrow. Και για 10 μέρες. Ίσως. Ποιος με εμποδίζει. Πραγματικά νιώθω ότι αλλάζω μόνο και μόνο για τα βίντεο. Ευχαριστώ. Θα διαλέξω τώρα για κάποιο λόγο σε αυτή την κορνίζα να βάλω αυτό. Τι είδηση ονειλά είναι αυτή η Παναγία μου. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, θα έχουμε και αυτό. Όχι, θα αλλάξω το μέσα με κάτι άλλο, θα βρω εγώ. Πεινάω όλη την ώρα, πεινάω. Έχω δει εκεί σε διάφορα tutorials διακόσμησης ότι πρέπει να κάνεις lay down, υποτίθεται, τον τρόπο που θες να κρεμάσεις κάτι. Για να μπορέσεις να δεις το σχήμα του όπως πρέπει και όπως είναι σωστό. Οπότε τώρα θα κάνουμε αυτό. Πρέπει να μετρήσουμε ποια απόσταση θα κορνιζάρουμε. Περίπου τώρα. Περίπου τώρα, δεν το λες κυρία. Μη! Δεν παιχνίδι. Τι μου κάτσες. Έτσι μου τώρα να κάνεις το χαλί, δηλαδή αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ ένα τέτοιο. Για να δούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει στη γωνία κάτι μεγάλο. Υποτίθεται ότι αν κρατάς το περίγραμμα ισορροπημένο, αλλά μέσα τα έχεις ανακατεμένα, αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή δεν πειράζει να υπάρχει αυτή η διαφορά ύψους εδώ,
αν η κάτω γραμμή είναι ευθεία, το μάτι σου δεν παθαίνει τρέλα. Γίνεται σωστό. Η ποσότητα ζάχαρης που θέλω να καταναλώσω αυτή τη στιγμή είναι 100.000 ούγες. Μεράκι. Μου το έχω βάλει ένα από... I love it. I love it. You make it happen. Να το κόψω. Να το βάλω έτσι εδώ. Μου αρέσει. Δεν είχα χρόνο να το κάνω αυτό σε άλλη φάση. Έχει χρόνο. Έκλεισε η κάμερα και δεν μπορούσα να το δείξω. Αυτό εδώ είχε μέσα αυτό εδώ, αλλά του βάλα ένα κομματάκι από τέτοιο για να έχει σχέση με αυτό εκεί. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Είχα αγοράσει πριν από εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή μπορεί να ήταν 2008 πραγματικά, από το Λονδίνο, αυτό το pattern box που είναι γεμάτο card postal με διαφορετικά patterns και θα βάλω ό,τι μου ταιριάζει όπου μου ταιριάζει. Είχα πάει να κάνω το ρίγα με ρίγα, αλλά τώρα βρήκα αυτό το pattern. Ταιριάζει τέλεια στα χρώματα. Μ' αρέσει αυτό. Και να βάλω ίσως αυτό εδώ το κορίτσι. Νομίζω μου αρέσει αυτό το κορίτσι που είναι έτσι λίγο χαζούλικο. Αφού έχουμε ετοιμάσει την σύνθεσή μας, χρειαζόμαστε χαρτοτέιπ για να κολλήσουμε στον τοίχο και να μπορέσουμε να μετρήσουμε σε ποια σημεία θα ανοίξουμε τις τρύπες. Δεν έχω χαρτοτέιπ. Έχω αυτό που είναι ταινία διπλής όψης. Αυτό θα χρησιμοποιήσω τώρα και εύχομαι όταν θα πάω να το ξεκολλήσω από τον τοίχο να μην ξεκολλήσει και ο τοίχος μαζί. Γαμώ το! Έχω ένα σωρό μαλακίες, αλλά δεν έχω χαρτοτέι. Α, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαι εδώ μόνη μου. Περίπου εδώ θα το ξεκινήσω. Τι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Υποψιάζομαι εδώ. Την καραντίνα μου. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Ό,τι έχω σκεφτεί είναι μια ιδέα. Το μολύβι μου. Πού είναι το μολύβι μου? Όχι, τα έχω σκεφτεί όλα τέλεια. Παράκρουση. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε να μετρήσουμε και το ταβάνι. Είναι στους 66 πόντους. Εντάξει, πάλι μια σχετική ισιάδα, σχετική. 3,5 εκατοστά κάτω, 21 εκατοστά μέσα. Δύσκολο. Εκεί, αλλά... Περίπου εδώ. Αλλά γιατί... Ωραία. Έχω ένα ακόμα τέτοιο καδράκι που θα αντικαταστήσω. Το μέτρο πού είναι? Πού είναι ρε παιδιά το μέτρο τώρα? Τέλεια πηγαίνει. Τέλεια. Ξέρετε τι είμαι τώρα, το τζιφάκι αυτό του Τζον Τραβόλτα. Όλη την ώρα το λέμε αυτό με την Αθηνά, είμαι απλά έτσι. 23,5 και 2,5 πόντους κάτω. I found the dream that I can speak to.
σου το έδωσα. Και θα κλείσω χαλαρωτικά και έτσι όσο πιο ηρεμιστικά μπορώ αυτό το βίντεο, γιατί σκέφτηκα ότι πολύς ο λόγος γίνεται, είπαμε, για την σωματική υγεία, για την ψυχική μας υγεία, όχι τόσο πολύς. Οπότε θέλω να σας δείξω μία άσκηση που έχει να κάνει με την αναπνοή, μία πανεύκολη τεχνική αναπνοής, η οποία μπορεί μέσα σε 35 δευτερόλεπτα, ειλικρινά σας το λέω, ξέρετε πόσες φορές και η δική μου ψυχή ζορίζεται, μπορεί μέσα σε 35 δευτερόλεπτα να σας πάρει πολύ από το βάρος το ψυχικό που μπορεί να κουβαλάμε, κουβαλάτε, κουβαλούσαν. Το λοιπόν, συνειδητοποίησα πάρα πολύ καλά, έντονα και ουσιαστικά πόσο φανταστικό πράγμα θα ήταν κάποια στιγμή σε αυτή την κοινωνία που ζούμε να μας μαθαίνανε πώς να αναπνέουμε σωστά. Γιατί η αναπνοή μπορεί να σώσει πάρα πολύ και να βοηθήσει πάρα πολύ στην οποιαδήποτε κατάσταση αγωνίας, ανησυχίας. Δεν σου λέω στον πανικό βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν χρειάζεται κάποιος να έχει φτάσει και σε έναν πανικό για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Άου! Η σωστή αναπνοή. Λοιπόν, πρόκειται για την τεχνική 4-7-8. Είδα και την Μάρα την Σαματζή να κάνει ένα Insta story και είχε βάλει ένα link από το Wikipedia πριν από λίγες ημέρες και λέω τέλεια ιδέα. Να το πω κι εγώ στους δικούς μου ανθρώπους, γιατί μου το θύμισε. Ήταν μια τεχνική που είχα μάθει στην συμπεριφοριστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας που είχα ξεκινήσει όταν ήμουν 18 χρονών. Ήταν η πρώτη προσέγγιση που έκανα για ένα εξάμεινο για τις κρίσεις πανικού. Και ήταν μία από τις τεχνικές, ένα από τα εργαλεία βοήθειας για να ηρεμώ. Δεν είναι μόνο για ηρεμία, πραγματικά είναι φοβερά ευεργετικές ιδιότητές της και απλά χρειάζεται να το κάνεις τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα για κάποιο διάστημα για να μπορέσεις να καταλάβεις ποια είναι όλα αυτά τα καλά που σου προσφέρει στην αρτηριακή σου πίεση, στους παλμούς σου, στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού σου συστήματος, στο κυκλοφορικό, γενικά πάρα πολλά τα ωφέλη. Κάνεις μέχρι 4 φορές αυτές τις αναπνοές κάθε φορά που δοκιμάζεις μες την ημέρα. Μπορείς να το κάνεις το πρωί που ξυπνάς, μπορείς να το κάνεις το βράδυ πριν κοιμηθείς. Επίσης είναι μια καλή τεχνική που μπορείς να δοκιμάσεις αν ξυπνήσεις τον ύπνο σου απότομα και δυσκολεύεσαι να επανέλθεις σε ύπνο. Μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη τεχνική, πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Και έχει να κάνει με 4 χρόνους εισπνοής, 7 χρόνους που κρατάς την αναπνοή σου και 8 χρόνους που ξεφυσάς, που εκπνέεις με θόρυβο. Τώρα, αν κάποιος δεν έχει καθόλου καλή σχέση με την αναπνοή του, δεν τη χρησιμοποιεί συνειδητά ποτέ, μπορεί να μην μπορεί να κρατήσει στην αρχή τόσο την αναπνοή του ή να δυσκολεύεται να κάνει αυτό την εκπνοή στους 8 χρόνους. Δεν είναι τίποτα, είναι θέμα πράκτης, κρατάει ελάχιστα και θα προσπαθήσω να σου το δείξω μια στιγμή τώρα εγώ έτσι με δαχτυλάκια για να καταλάβετε. Οπότε, στην αρχή ξεκινάμε βγάζοντας εντελώς τον αέρα από μέσα μας, δηλαδή κάνουμε ένα. Και η εισπνοή γίνεται χωρίς θόρυβο. Σου δημιουργεί άμεσα μια εφορία αυτό το πράγμα. Είναι μια πολύ ωραία βοηθητική τεχνική. Μπορείτε να ξεκινάτε έτσι την μέρα σας και να την κλείνετε έτσι. Προτείνω. Το πιάσετε, θα το κάνουμε άλλη μία. Να σας μετράω μία να το κάνετε. Να το κάνετε. Σας μετράω. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτά. Οπότε νομίζω θα σας αφήσω με αυτόν τον τρόπο, τον λίγο πιο ζεν και χαλαρωτικό και θα σας δω σύντομα. Θα δω αν αυτή την Κυριακή μπορέσω να βρω και άλλες τεχνικές για εύκολη ζωγραφική, μήπως το επαναλάβω το Art Therapy. Γράψτε με εδώ κάτω στα σχόλια αν το θέλετε κάτι τέτοιο. Εδώ στο description box θα σας αφήσω και μία ανοιχτή λίστα Spotify που έφτιαξα τις προάλλες με μουσική και τραγούδια που εμένα προσωπικά
μου ανεβάζουν πάρα πολύ τη διάθεση και την ενέργεια. Δεν είναι χλαμπατσίμπαλα και χορευτική μουσική με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι ωραία μελωδικά τραγούδια που μου δημιουργούν αισιοδοξία. Και την έφτιαξα αυτή τη λίστα, αν θέλετε κι εσείς να την ακούτε που και που, να την ακολουθήσετε, θα σας αφήσω και αυτό το link από εδώ πέρα κάτω. Να είστε υγιείς, καλά, προσεκτικοί. Τώρα χρειάζεται σιγά σιγά να αρχίσουμε να δείχνουμε το έξτρα κουράγιο και υπομονή, γιατί έχουν αυγατήσει μέρες και έχουμε κάμποσες ακόμα, αλλά μας εμπιστεύομαι και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο και θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο. Φιλάκια πολλά.